για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Πάρα πολύ ωραία η συνταγή που θα μας φτιάξει σήμερα ο Γιώργης μας εδώ. Γιώργη μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά? Πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Ξύλο, μια χαρά είμαι. Μετά από το σεξολόγο στη σεξι κουζίνα μας. Στη σεξι κουζίνα μας. Πολύ ωραία. Έτσι, άγριες διαθέσεις σήμερα. Και θα μαγειρέψουμε και ένα πολύ ωραίο πιάτο σήμερα. Τι θα κάνουμε? Σήμερα θα φτιάξουμε πένες ολικής αλέσεως μαζί με πέστο και κοτόπουλο. Αλέξη μου, βάλε μας το πέστο με ένα φίλι. Έτσι, για να πηγαίνει μαζί με το πέστο. Είναι. Και να θυμηθούμε και τα κοινά μας. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο πιάτο από τον Γιώργο μας. Θέλουμε μία συσκευασία ζυμαρικά πένες ολικής αλέσεως, δύο φιλέτα κοτόπουλο σε λωρίδες που φαντάζομαι, Γιώργο μου, μπορούμε να βάλουμε και κανονικά μακαρόνια, έτσι. Δεν είναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, δύο φιλέτα κοτόπουλο σε λωρίδες, δύο κουταλιές ελαιόλαδο, θέλουμε μισό φλιντζάνι λευκό κρασί, 8 ντοματίνια κομμένα στη μέση. Θέλουμε μισό φλιντζάνι φρέσκα γκρέμα, τρεις κουταλιές σάλτσα μπέστο σπιτικό ή έτοιμο, λίγη παρμεζάνα, αλατάκι, πιπεράκι. Πολύ ωραία. Είμαστε πάντα. Λοιπόν, ναι, σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κανονικά ζυμαρικά, Χριστιανά μου, ή ξέρω εγώ σπαγκέτι ή οτιδήποτε άλλο προτιμάμε εμείς στο σπίτι. Απλά ο λόγος που έχω φτιάξει αυτή τη συνταγή και πιστεύω πολύ σε αυτή είναι ότι είναι καλό να εντάξουμε στη διατροφική μας συνήθεια και τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, γιατί κρατάνε αρκετά τις πρωτεΐνες τους μέσα, τις φυσικές τους πρωτεΐνες και το καθεξής. Ούτως ώστε φυσικές είναι, συγγνώμη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να τα εντάξουμε στην, στην κουζίνα μας, στη διατροφή μας. Σωστά. Λοιπόν, σε ένα τηγάνι θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο. Εγώ θα χορεύω μέχρι να χρειαστείς βοήθεια και να μου πεις. Λοιπόν, όταν κάψει λίγο το λάδι, θα ξεκινήσουμε εδώ με το κοτόπουλο, το οποίο έχουμε κόψει λωρίδες ή αν θέλουμε σε κύβους, όπως μας βολεύει. Ωραία. Νομίζω λωρίδες ψήνεται πιο ωραία, γιατί δεν κόβεις τις σκηνές έτσι τόσο απότομα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει στη συνταγή για μία συσκευασία που είναι περίπου μισό κιλό η συσκευασία ως συνήθως. Γιατί δεν το βάλετε ότι το κομμάτι του είναι της ανθρωπής? Είπα να μην το κάνω. Πάντα γιατί η μουσική είναι χαμηλή, ξέρω εγώ πού νομίζω ότι είναι χαμηλή. Όχι, μερικές φορές μπορεί να την ακούμε πιο χαμηλά. Ναι, μια χαρά. Άρα βάζουμε το κοτόπουλο μας, ελαιόλαδο. Ακριβώς. Θέλουμε ένα σοτάρι καλά. Αλάτι. Και πιπέρι. Τέλεια. Και συνεχίζεις το χορευτικό. Ναι. Μέχρι να κάνει το κοτόπουλο. Έχασα το. Λοιπόν. Και τώρα απίστευτη. Είναι λατρεμένη. Στη συνταγή έχουμε γράψει πέστο σπιτικό ή έτοιμο. Ωραία. Αν θέλει κάποιος να το φτιάξει στο σπίτι, είναι πολύ απλή συνταγή. Βασιλικός φρέσκος, μόνο τα φύλλα, όχι τα κοτσάνια. Λαδάκι, λίγο μαϊτανό, λίγα πινόγια. Ωραία. Στο πλέντερ μέσα μαζί με ελαιόλαδο. Ωραία. Αλάτι, πιπέρι. Και έχουμε το δικό μας πέστο. Και βάζεις και το τραγούδι, πες το με ένα φιλί μετά. Ναι, να ξεκινήσεις να φτιάχνεις τη συνταγή. Λοιπόν, αφού σοτάρουμε ελαφρώς το κοτόπουλο, έχουμε βάλει αλάτι, πιπέρι, προσθέτουμε μέσα το κρασί το άσπρο. Το οποίο, Χριστιανά μου, για ποιο λόγο βάζουμε λίγα με το κρασί? Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ψηθεί πολύ καλά μέσα το κοτόπουλό μας. Εδώ. Καλή μαθήτρια, Γιώργο μου, σου ό,τι έχει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι είσαι καλή σου πλέον. Όχι, καλή σου δεν είμαι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχω παραπονό από τον εαυτό μου. Όχι, μαγειρεύεις πάρα πολύ καλά. Μαγειρεύεις πάρα πολύ καλά και αρκετά φαγητά. Από σούπες, από γλυκά, τα πάντα φτιάχνεις. Ναι, όχι. Δεν νομίζω να έχει κάτι το οποίο δεν έχει φτιάξει τέλος πάντων στο σπίτι. Υπάρχει. Δεν έχω κάνει μουσακάν και μακαρόνια του φούρνου. Περιπέζεις, με αποκλείεται. Όχι, δεν σε περιπέζω. Δεν έχω κάνει και δεν ξέρω κιόλας πώς να τα κάνω. Δεν είναι ότι δεν τα έχω κάνει, δεν ξέρω πώς να τα κάνω. Απλά τα θεωρείς ότι είναι δύσκολα και έτσι είναι πειραματευτικές. Είναι δύσκολο, θα είναι όπως έφτιαξε τη Γιαννούλα μου και λέει «Μαμά, επιθυμίσαμε το μουσακά σου». Και βάζω σου πρόγραμμα, Δευτέρα το μουσακά, Παρασκευή το παστίτσο. Τα μακαρόνια φούρνου. Ναι. Ναι, εντάξει. Είναι ένα φαγητό που θέλω έτσι να πω της μάμας μου μέρα, δείξε μου, αλλά να μας δείξετε κι εσείς εδώ στην εκπομπή. Ναι, το έχουμε πει. Μια μέρα να φτιάξουμε, ναι. Να αποφάσει ποιο από τα δύο. Προτιμώ το μακαρόνια στο φούρνο. Μακαρόνια του φούρνου. Και ποιο μετά να κάνουμε. Και άλεξε ποιο κουδαθιό. Προτιμώ τα μακαρόνια του φούρνου. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Θα σου πω τώρα μουσακά, άφησες μου περιθώριο, ξέρεις, είναι.
Άρα, μεταξύ είναι δύο φαγητά στην ουσία που μοιάζουν μαζί του. Δηλαδή, το μόνο που διαφέρει είναι τα λαχανικά. Στο ένα βάζουμε ζυμαρικά, στο άλλο λαχανικά. Εντάξει. Βάζει τσικίμα, ναι, ναι, ναι. Στο μουσακά. Ναι, ναι. Κάτι άλλο όμως που είχαμε σπίτι. Θυμούμαι, προσπαθά θυμηθώ. Πάντως σούπες ξέρω τι κάνεις, γλυκά ξέρω τι κάνεις, σαλάτες ξέρω τι κάνεις. Κάτι φίγκερ και από τούτα βάλε ξέρω τι κάνεις. Ναι. Κάτι με γλυκό ξύνες κινέζι, κάτι από τούτα αρέσκου σου βάλε. Ναι. Δεν ξέρω, προσπαθά θυμηθώ. Άρα λοιπόν τούτα ποιο σου έμεινα εσύ. Κάνω και γλυκά, δηλαδή τελευταία έμαθα να κάνω μια υπέροχη πορτοκαλόπιτσα. Ναι. Συνταγή τη ξαδέρφη μου που κάπου την βρήκε και έδωσε μου ότι λέει μου μπορεί να είναι και από την εκπομπή σα πολλά πιο παλιά, λέει μου. Καμία δεν είναι περικλή πολλά ωραία. Ναι, και περικλή. Ναι. Ναι. Αλλά έκανα και το γλυκό πορτοκάλι που έβαλα μέσα. Mm. Δηλαδή ξεκίνησα από τη νύχτα τη διαδικασία. Ξεκίνησε που πολλά βαθιά νερά εσύ. Ναι, έκανα το γλυκό πορτοκάλι. Μα είναι πολύ εύκολο να κάνει το γλυκό πορτοκάλι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν είναι. Έπιασε το πορτοκάλι, κόψε τα, καθάρισε τα. Βάλει το γλυφίδα τα πάντα. Φλούδες, ροδογλυφίδα αυτά, τα έβρασα τρεις φορές κάθε πέντε λεπτά, άλλασα το νερό τους και μετά το άφησα να καταστηθεί το γλυκό. Έβαλα όσο είναι το πορτοκάλι, τόση ζάχαρη και τόσο νερό. Μπράβο. Και τα άφησα να καταστηθούν. Και θέλεις βάζεις και λίγη γλυκόζη για να μην σου ζαχαρώσει, αν θα το βάλεις στο ψυγείο. Τα προηγουμένη παρουσιάστρια αν έχουμε. Και μετά στην πίτσα κόβεις το γλυκό, σε πιάσα ψαλιδάκι και έκοψα έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πραγματικότητα τώρα. Για να ζαμεάνε, να αρέσει και η κουζίνα πάρα πολλά, είναι... Λοιπόν, αφού εξατμίστηκε το ενόπνευμα από το κρασί, προχωράμε, συγγνώμη, με τη φρέσκα κρέμα. Το οποίο θα δέσει τη σαρτσούλα μας. Να πούμε ότι τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, Χριστιανά μου, βράζονται λίγο περισσότερο από τα κανονικά. Δηλαδή περίπου κάπου στα 2 με 1 λεπτό, ναι, διαφορά. Είναι περισσότερο. Ακριβώς. Πάνω στη συσκευασία. Ακολουθούμε αυτό που γράφει πάνω στη συσκευασία. Ωραία. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, έχουμε πει αρκετές φορές ότι σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε τα ζυμαρικά από το βράδυ, δηλαδή να τα βράσετε μέσα σε ζεστό νερό μαζί με αλάτι, μπορείτε να τα κρυώσετε. Όχι με νερό. Πώς? Τα κρυώνουμε με λάδι. Ωραία. Τα συσκευάζουμε να θέλουμε. Μπορούμε να τα βάλουμε στην κατάψυξη και απλά μετά λίγο ζεστό νεράκι. Και επανέρχονται ή κατευθείαν μέσα στη σάλτσα για να μην μας βάρει ψήσουν. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι λάθος το ότι τα πλένουμε με το νερό τα για να κρυώνουν. Τα στραγγίζουμε και βάζουμε λάδι δηλαδή. Ακριβώς. Τα στραγγίζουμε, βάζουμε μετά σε μια κουπά, ρίχνουμε μέσα το λάδι, είναι φιστικέλαιο, είναι ελαιόλαδο, ό,τι θέλουμε, πολύ λίγο απλά για να μην κολλήσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα βάζουμε στο ψυγείο. Η συντήρηση είναι για την επόμενη, η κατάψυξη αν τα θέλουμε για πιο μετά. Αλτέντε, ο πελάρε, αν θυμάσαι εσύ που σου μιξεί, έκαμε σου τα αλτέντε. Δηλαδή, η χαρούλα μου τα έκαμε ένα αλτέντε. Αφήνα τα ρεμέ στη μαϊρίσα με το νερό. Εφογλούσαν στο απόγευμα. Ναι, πολύ ώρα. Αυτά μια χαρά, όλοι έτσι τα κάναμε τα μακαρόνια. Κοίτα, κακά τα ψέματα τα συγκεκριμένα, εντάξει, σαν σεφ, ας πούμε, εντάξει, τα συγκεκριμένα που φτιάχνουν οι μαμάδες στο σπίτι, ξέρεις ότι μετά από το ζωμό από το φρέσκο κοτόπουλο και ούτω καθεξής είναι τα πιο νοστιμά. Ναι, και με την κυπριακή την αναρή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με το πέστο, το οποίο είπαμε μια γρήγορη έτσι συνταγή την οποία μπορεί να φτιάξει κάποιος στο σπίτι. Φύλλα βασιλικού, λίγα πινόλια. Ακριβώς, παρμεζάνα, ελαιόλαδο και λίγο μαϊτανό. Αλάτι, πιπέρι στο πλέντερ μέσα. Ναι. Ιδαγιώς μπορούμε να πάρουμε από τις υπεραγορές συσκευασία, η οποία εντάξει, οφείλω να ομολογήσω πλέον της αγοράς. Υπάρχουν αρκετές μάρκες οι οποίες είναι αρκετά εύγευστες και νόστιμες στην συνταγή του πέστο. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τα ζυμαρικά και τα ντοματίνια. Τέλος θέλω να ρίξουμε μέσα τα ντοματίνια. Δεν τα ρίξαμε πιο πριν, Χριστιανά μου, λόγω δεν θέλω να μου αφήσουν το χρώμα της ντομάτας. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να είναι ζωντανά μέσα στο πιάτο μου. Εδώ να σκουλήσω λίγο εδώ. Θα τα ανακατέψω τώρα λίγο. Και θα συνεχίσουμε εδώ με τα ζυμαρικά. Τα ρίχνουμε όλα μέσα. Γιατί να αφήνει τσαδαμένα ένα μακαρονάκι μέσα. Για να με πιένω μάτι να λέω. Λοιπόν, θα το αφήσουμε έτσι γιατί καλό. Ναι, μυρίζει τέλεια γιατί λόγω του πέστου που έχει όλες αυτές τις γεύσεις μέσα και τις μυρωδιές είναι τέλειο. Είναι μια συνταγή εύκολη, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα υλικά. Μπορεί να τη φτιάξεις πάρα πολύ γρήγορα.
Να πούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, Χριστιανά μου, ότι αν θέλουν να δουν περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορούν να πάνε στην ιστοσελίδα μου georgoserotokritou.com ή στην σελίδα μου στο Facebook. Γιώργος Ερωτοκρίτου, chef de cuisine. Μα πάντα είναι. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Όχι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ναι. Γιατί ξέρεις, τα πάντα ζούμε τα σαν οικογένεια. Και σήμερα, το ξέρω. Έχει νέα ο Χάρης να μας πει. Ερωτεύτηκε. Δεν ξέρω αν ερωτεύτηκε φεύγει και για την εκπομπή. Θα το κάνω ποιο σα πει. Από κάπου αλλού. Από κάπου αλλού φεύγει. Για να ερωτευτεί. Για να ερωτευτεί, φεύγει από κάπου. Για να ερωτευτεί, φεύγει από κάπου. Φεύγει από το σπίτι τη μαμά. Ναι. Πάει να νοικιάσει. Καλώ όρισε. Καλώ όρισε, φίλε. Εσεί να τραβήσει πολλά. Είπαμε ότι θα πάμε να το βοηθήσουμε να καθαρίσει το σπίτι. Είπαμε ότι θα πάμε να μαϊρέψουμε. Είπαμε ότι θα πάμε να το βοηθήσουμε να κάνει το ένα. Μα έτσι πρέπει. Ναι. Έτσι πρέπει. Να το διακοσμήσετε τα πάντα. Μάρα μου, κοιτάζω σε κάμια σπίτι, αλλά δεν πήγε κανένα που μα το βοηθήσει. Κάμε το πέτσε. Συγγνώμη, Γιώργο. Ενώ. Τώρα δεν φτάσαμε μετά που με περιμέναν οι Χριστιανοί. Κοιτάξτε να δείτε. Μα πέρσι μετακόμισε εσύ ή πρόπερσι δεν τάσσε. Όχι, χρόνια. Τι χρόνια. Πέρσι. Είναι πέρσι τον Οκτώβρη. Να μου να σου κάνω το χάρη να πάμε να βοηθήσουμε. Να μου να ξέρει. Μα το θέμα ότι έρχεται δίπλα μου, Χριστιανά μου. Αυτό είναι, θα γίνουν γείτονε. Πώ τα φιλαράκια έτσι. Να κάμισε την τη ζωή. Και όχι μόνο, έχω ακούσει ότι κι άλλοι πάνε σε αυτήν τη γειτονιά σιγά-σιγά. Ιστορική γειτονιά. Όπω τα φιλαράκια μπορεί να γίνουν όλοι. Τι, 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 σε αυτήν τη γειτονιά. Δεν μπορώ να πω ακόμη αν δεν γίνει. Λοιπόν, το πιάτο μα είναι έτοιμο. Είδε με την ντομάτα μέσα τη ώρα με ροδιά έχει αφήσει. Πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Λοιπόν, μπορείτε να το σερβίρετε με παρμεζάνα ή με κάποιο άλλο σκληρό τυρί της επιλογής σας. Αν κάποιος δεν θέλει να βάλει τη φρέσκα κρέμα, γιατί μπορεί να το μοιραστεί στο στομάχι, γιατί. Σωστό. Τι θα βάλει στη θέση της. Τίποτε. Ούτε γιαούρτι, να πούμε. Όχι. Μόνο με το πέστο και την ντομάτα, αν προσθέσει και λίγες σαν dry tomatoes που μπορεί να του αρέσουν αυτές τις γιαστές ντομάτες τέλος πάντων. Είναι μια σωτέ πάστα, έτσι δεν λέμε εμείς, στον χώρο της γαστρονομίας, η οποία είναι αρκετά εύγευστη και νόστιμη και αποφεύγει και την κρέμα. Ναι. Μπορεί να βάλει σάλτσα ντομάτα ή όχι. Μπορεί να βάλει καλό. Μπορεί να το κάνει και με σάλτσα ντομάτα. Ναι. Μια άλλη επιλογή είναι σάλτσα ντομάτα. Σωστά. Ωραία. Απλά λέω αν θέλει να αποφύγετε σάλτσε, ρε παιδί μου, γενικότερα, μπορεί να την κάνει μίσο την. Θα την τιμήσουμε αυτήν την μακαρόνια σου. Βεβαίω, γιατί όχι. Γιατί είναι, έχει και τα μακαρόνια, έχει και το κοτόπουλο, έχει όμω και άλλη γεύση. Είναι... Ο λόγο που έχω βάλει μέσα την κρέμα είναι απλά για να μου δέσει αρκετά τη σάλτσα. Και να δώσει περισσότερο, να είναι πιο χορταστική, ρε παιδί μου. Την αναλογία του πέστε όμως, ρε Γιώργο μου, σε τι αναλογία, πόσα φύλλα βάζουμε βασιλικού, πόσα πινόλια. Εννοείται για τη συνταγή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα πάρουμε. Εντάξει, αναλόγως, αν προσεξεις εδώ. Επειδή ξέρω ότι θα μου κάνει αυτή την ερώτηση. Έχω πάρει πέστε και το έχω αραιώσει μέσα σε ελαιόλαδο. Λογικά, αυτό που θα φτιάξουμε, αναλογία δεν μπορώ να σας δώσω τώρα, αλλά πρέπει σίγουρα να είναι σαν την πάστα, ρε παιδί μου. Ωραία. Πηχτή. Ναι, αλλά αν είναι και σε αυτό με την πυκνότητα, τέλος πάντων, είναι καλό. Απλά αν το βάλουμε μέσα σε συνταγές, θα μας αφήσει λάδια. Το δοκιμάζουμε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Άρα, λοιπόν. Το πιάτο. Τέλειο. Τέλειο το πιάτο. Χορταστικό. Μυρίζει τέλεια. Και τελικά λόγω σπίτι χρώματο δεν ήταν για το τώρα, αλλά για κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Εννιά σου. Λοιπόν, λίγη γαρνιτούρα. Πού τρώγεται, βέβαια, πάντα. Θυμάρι, ρόσμαρι, ρίγανη, φρέσκια. Λοιπόν. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το πιάτο μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργη μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Ραντεβού την επόμενη φορά, λοιπόν. Την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη, ναι. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.